Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του πραγματοποίησε στο καζίνο Λουτρακίου ο σύλλογος του Ποσειδώνα Λουτρακίου, που φέτος συμπληρώνει 48 χρόνια ζωής. Θα πω ένα πράγμα ότι Ποσειδώνας είναι κράτος. Το ανέφερε προηγουμένως ο Δημήτρης Μπεκιάρης, που βραβεύτηκε όλας μετά την προσφορά του τόσα χρόνια στα αθλήματα που συμμετείχε στον Ποσειδώνα. Ήταν πραγματικότητα όλα αυτά που είχε. Ήταν πραγματικότητα όλα αυτά που είπε, τις συμμετοχές του και οτιδήποτε. Και οτιδήποτε πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια από το χώρο του Ποσειδώνα. Πρέπει να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται ακόμα μετά από τόσα χρόνια, 48 χρόνια με τον Ποσειδώνα, γιατί έδωσε αξία στην νεολαία και έβγαλε την νεολαία από τις καφετέρειες και από τα διάφορα άλλα μονοπάτια στα μονοπάτια των αθλημάτων, των αγωνισμάτων, της υγείας και της πρόοδου. Εγώ για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της διοίκησης του Ποσειδώνα που ασχολούνται τόσα πολλά χρόνια και δίνουν μια δύναμη στην νεολαία του Δήμου μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα κάθε φορά για τις επιτυχίες του. Είμαστε περήφανοι να είμαστε χορηγοί του Ποσειδώνα Λουτρακίου. Είναι μια καθαρά ερασιτεχνική προσπάθεια, μια αυθεντικά ερασιτεχνική. Προωθεί τα μέγιστα εναλλακτικές λύσεις σε θετική κατεύθυνση για την τοπική κοινωνία. Τι να πω, είναι η σημαία του Λουτρακίου. Σε εσάς είναι στις προτεραιότητες σας η ενίσχυση του Ποσειδώνα Λουτρακίου? Έχει πλέον θεσμοθετηθεί τόσα χρόνια? Είναι θεσμοθετηθεί, δεν είναι κάτι το τωρινό. Για πολλά χρόνια ήμασταν και έχουμε μια πολυετή χορηγική σύμβαση. Θα είμαστε δίπλα στον Ποσειδώνα, το θεωρούμε δεδομένο. Όχι, θεωρούμε, υποχρέωσή μας το θεωρούμε. Και εγώ βλέπω τον Ποσειδώνα Λουτρακίου να ρίνει φως στις αιτίες της ανάπτυξης του Λουτρακίου. Επίσης βλέπω τον Ποσειδώνα να φωτίζει τις φωτεινές πλευρές της ομορφότατης Λουτρόπολης. Ο Ποσειδώνα Λουτρακίου, ένας αθλητικός σύλλογος, έχει δύναμη, έχει μερίδιο ανάπτυξης της νεολαίας του Λουτρακίου, ανάπτυξης του ίδιου του Λουτρακίου. Ευχές βέβαια ευθύνονται προς όλο τον κόσμο, έτσι, τα συνηθισμένα, για υγεία, προκοπή, ειρήνη. Βέβαια εμείς έχουμε αναλάβει έναν άλλο τομέα του αθλητισμού που βέβαια έχει σαν στόχο να βγάλει τίμιους, έντιμους και δημιουργικούς να πολίτες. Να διαπαιδαγωγήσει θα έτσι. Λέγαμε έτσι. Να τους προετοιμάσει δηλαδή σωματικά και ψυχικά στο στίβο της ζωής όταν θα βγουν έξω, να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν, γιατί περνάμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο της νεότερης ιστορίας Ελλάδος, είναι γεγονός. Και εδώ πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας όλοι, και όταν λέμε όλοι, όλοι, όλοι οι πολίτες. Θα πληγεί καθένας, ο αθλητισμός ή θα ανταπεξέλθει ο αθλητισμός? Δεν πρόκειται να ανταπεξέλθει, αλίμονο. Όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται, δεν μπορεί να μην πάει μπροστά. Βέβαια θα ήταν καλό να έχουμε, εμείς ευτυχώς στο Λουτράκι έχουμε τόσο τη Club Hotel Casino Λουτράκι, μέγα χορηγό, έχουμε το Δήμο Λουτρακίου πέρα χώρας που μας συμπαραστέκεται. Και όπως ξέρετε, ο Ποσειδώνας, τηρουμένων ημί των αναλογιών, θεωρείται η ναυαρχίδα στον αθλητισμό στην Πελοπόννησο. Στην Πελοπόννησο. Αυτή και είναι... λέγαμε τώρα χτυπάει και το Πανελλήνιο σιγά σιγά μετά τις πολλές και διακρίσεις που ακούσαμε. Ναι, κοιτάξτε, σας είπα ποιος ήταν ο στόχος και ποιος είναι, εξακολουθεί να είναι στόχος. Να φέρουμε όσα παιδιά μπορούμε στους στίβους, στα κολυμπητήρια, στα γυμνατήρια, ακριβώς για να τους πάρουμε από άλλες ψυχοφθόρες ενασχολήσεις. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό θα συνεχίσουμε.